Λοιπόν, είπα όμως ότι θα μιλήσουμε για θέατρο, το συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή και πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με καλό θέατρο. Και γι' αυτό τον λόγο έχω μαζί μου εκλεκτούς καλεσμένους για μία ακόμα φορά εδώ στο στούντιο. Είναι η Ιωάννα, η Τζίκα και ο Αλέξανδρος Κόχ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μου σήμερα και ξέρω ότι επειδή είμαστε και ενώπιση των παραστάσεων είστε λίγο στο τρέξιμο. Παρ' όλα αυτά, βρήκατε λίγο χρόνο και για μας και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε παράσταση σήμερα και αύριο στο θέατρο Έκφραση στις 9 και 4. 100 λέξεις για το χιόνι. Και καταλαβαίνεις, Ιωάννα, θα ξεκινήσουμε σαν γιατί οι κυρίες προηγούνται. Ναι. Είμαστε και gentleman εδώ. Με εξιτάρει ο τίτλος, έχω να σου πω, 100 λέξεις για το χιόνι. Γιατί είχαμε και χιόνια τώρα, είχαμε ιστορικό ρεκόρ. Ναι, και ακόμα βλέπω στις κορυφές κάτι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Φέτος είχαμε μείον 14, ήταν ρεκόρ. Είχε πολλά χρόνια να κάνει μείον 14 το Δεκέμβρη εδώ. Ναι, εδώ χιόνισε στην Αθήνα, φαντάσου. Σωστά. Λοιπόν, τι 100 λέξεις για το χιόνι, θα κάτσουμε και θα περιγράφουμε το χιόνι, τι θα γίνει. Όχι. Α, εντάξει. Λοιπόν, είσαι μέσα. Έχουμε να κάνουμε με χιόνια, αλλά δεν περιγράφουμε το χιόνι. Τώρα. Εντάχει, να πω ότι η ιστορία είναι η ιστορία μιας έφηβης κοπέλας, της Ρόρη, η οποία ζει στο Λονδίνο και ξαφνικά μια μέρα απρόσμενα χάνει τον μπαμπά της από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο μπαμπάς της ήταν καθηγητής γεωγραφίας και είχε μεγάλο πάθος με το Βόρειο Πόλο. Ανακαλύπτει μια μέρα μετά την κηδεία του, διαβάζοντας κρυφά το ημερολόγιο του, ότι ο μπαμπάς της οργάνωνε ένα ταξίδι στο Βόρειο Πόλο για τους δυο τους. Και αποφασίζει να μην πει τίποτα σε κανέναν, κλέβει την πιστωτική της μαμάς της και φεύγει μόνη της, παίρνει τις τάχτες του μπαμπά της σε ένα σακίδιο και φεύγει μόνη της για να πάει στο Βόρειο Πόλο. Και η παράσταση είναι όλο αυτό το ταξίδι, η περιπέτεια, μέχρι να φτάσει εκεί πέρα. Περνάει από διάφορα πράγματα. Γνωρίζει ανθρώπους, πηγαίνει σε πάρτι. Έχει πολλές δυσκολίες προφανώς, γιατί είναι ένα κορίτσι 17 χρονών μόνο του στο Βόρειο Πόλο. Περνάει ωραία, περνάει και λίγο δύσκολα, αλλά το σημαντικό είναι ότι προσπαθεί να κάνει το όνειρο του μπαμπά της πραγματικότητα. Και αν θα το καταφέρει, θα το δούμε επί σκηνής. Εντάξει, δεν θα τα πούμε όλα, εννοείται αυτό. Εγώ κατάλαβα ότι θα ταξιδέψουμε και είναι ωραίο παραστάσεις έτσι να μας ταξιδεύουν και να μας γύρουν συναισθήματα σίγουρα. Γιατί, Αλέξανδρε, από ό,τι κατάλαβα από την ιστορία, νομίζω ότι πραγματικά αγγίζει το κοινό και μας βάζει και σε μια διαδικασία σκέψης. Έτσι. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Είναι, σίγουρα το πρώτο και το βασικό είναι θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μια παράσταση η οποία είναι καταρχήν διασκεδαστική ως περιπέτεια, όπως οφείλει να είναι. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα σε ένα επόμενο επίπεδο. Αν καταφέρουμε να πάμε μαζί, που αυτό θέλουμε, το ταξίδι με την ηρωίδα μας, εκείνη σίγουρα τελειώνοντας το ταξίδι έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και έχει αλλάξει σαν χαρακτήρας, αλλιώς ξεκινάει, άλλα πράγματα σκέφτεται πριν ξεκινήσει και άλλα πράγματα τελικά σκέφτεται όταν έχει τελειώσει το ταξίδι. Και ελπίζουμε ότι αυτό συμβαίνει και με το θεατή. Ότι μαζί της, όπως θα κάνει το ταξίδι μαζί της και βλέποντας μαζί της όλα τα πράγματα τα οποία συναντά, τις εικόνες, τη φύση, τους ανθρώπους, ανακαλύπτει πράγματα. Και είναι ευχής έργων μέσα από την παράσταση να τα ανακαλύψει και ο θεατής μαζί της. Βέβαια, μιλάμε για μονόλογο, Ιωάννα, και δεν ξέρω πόσο εύκολο για έναν ηθοποιό είναι ο μονόλογος. Το έχω συζητήσει πολλές φορές εδώ. Εύκολο τώρα, το ξέρεις, τίποτα δεν είναι εύκολο όταν προσπαθείς να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς, θέλει πολλή δουλειά. Ο μονόλογος, ναι, έχει όντως μια δυσκολία παραπάνω από ότι μια, ξέρεις, άλλη παράσταση, γιατί δεν έχεις που να στηριχτείς σε μόνος σου. Αν φασεντώνει, έφαγες. Εκεί πάνω, αν φασεντώνει, έφαγες, δεν σε σώζει κανένας, είναι όλο πάνω σου. Από την άλλη, ξέρεις, όταν γνωρίζεις καλά την ιστορία, δεν έχει σημασία κιόλας. Απλά λες την ιστορία, τη μοιράζεσαι και επί της ουσίας ο συμπαίκτης σου είναι ο θεατής. Τέλεια. Εμείς θα δούμε σε πολύ λίγο και κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα από την παράσταση για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Σκηνοθετικά τώρα, Αλέξανδρε, έτσι, ποια θα μπορούσε να πούμε ότι είναι δυσκολίες που αντιμετώπισες ή πώς κινήθηκες.
Ένα ζητούμενο σίγουρα ήταν, το πολύ βασικό, ήταν να μπορέσουμε, γιατί είναι κάπως ιδιαίτερο. Όπως ξέρουμε, το θέατρο δεν είναι σινεμά. Οπότε, από τη στιγμή που έχεις μια υπόθεση η οποία έχει μέσα τις πολλούς διαφορετικούς τόπους, συνεχείς μετακινήσεις και όλα αυτά, ή θα έπρεπε να έχεις κάνει σκηνογραφικά ένα τεράστιο πράγμα, ας πούμε, το οποίο δεν ήταν δυνατόν, ή θα έπρεπε να βρεις έναν τρόπο ώστε να καταφέρεις με λιγότερα μέσα, όμως να κάνεις το θεατή να κάνει αυτό το ταξίδι. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι η Ιωάννα το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ ωραία και καταφέρνει πάρα πολύ καλά να μας πάρει μαζί της το ταξίδι. Από εκεί και πέρα, αυτό που πάντα είναι ένα ζητούμενο είναι το πώς ο ηθοποιός θα συνδεθεί προσωπικά με αυτό που κάνει. Δηλαδή, επειδή είναι μια ιστορία ενός χαρακτήρα και δεν είναι η δική μας, εμείς δεν έχουμε πάει δυστυχώς ακόμα στο Βόρειο Πόλο. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Θα πάμε όμως. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Νομίζω μετά από την παράσταση επιβάλλεται να πάτε. Ναι. Οπότε σίγουρα υπήρχε πολλή έρευνα να μάθουμε και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον τόπο. Νομίζαμε ότι θα είναι λιγότερα, αλλά έχει πάρα πολλή ιστορία αυτός ο τόπος. Έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν μέσα στα χρόνια, ας πούμε, να πάνε εκεί, να βρουν πράγματα. Οπότε ένα κομμάτι λοιπόν είναι η έρευνα και από εκεί και πέρα να συνδεθούμε και εμείς οι ίδιοι, να βρούμε τι είναι αυτό που μας έχει δέσει με την ιστορία και θέλουμε να την πούμε. Σε αυτά τα πλαίσια κινήθηκε η δουλειά μας. Mm-hmm. Τέλεια. Και βέβαια να πούμε ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει βραβευτεί, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ιωάννα και Αλέξανδρε. Ήταν μετά. Πώς ήταν, 1136 μονόλογοι. Ναι. 36. Ή 38, δεν έγινε ένα φεστιβάλ. 36, έχω το σκονάκι και εγώ σε 1136. Ναι, έγινε ένα φεστιβάλ μονολόγων πέρσι το Γενάρη στην Αγγλία. Και έλαβαν μέρος 1136 μονόλογοι και βγήκε πρώτο. Καινούριο, πολύ φρέσκο έργο, Αγγλίδα συγγραφέας, Τάτι Χένεση. Πρώτη φορά ανεβαίνει στην Ελλάδα και μεταφράζεται και στα ελληνικά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και έχει πάει και πολύ καλά, από ό,τι ξέρω, και στην Αθήνα που παίζετε, ναι. Και συνεχίζετε να παίζετε, έτσι, στην Αθήνα, στο Θέατρο Επικολωνό. Ναι, ναι. Και φυσικά βγήκατε και μία περιοδία, ξέρω, παίξατε ήδη στο Βόλο, στο Βόλο. Και παίζετε και συνέχεια. Κατερίνη, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και είμαστε και σε συζητήσεις και για Κρήτη και για άλλα μέρη τέλος πάντων. Προς το παρόν έρχεστε στα Γιάννενα, τα οποία δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αν έχετε επαφή με τα Γιάννενα, δεν είναι η πρώτη σας φορά που έρχεστε στα Γιάννενα. Έχουμε έρθει στο παρελθόν, εγώ ήμουνα μικρή, πιτσιρίκα. Ναι, ναι, και εγώ σαν επισκέπτης θεατρικά δεν έχουμε ξαναέρθει. Πολύ ωραία, άρα να σας προειδάσω από τώρα ότι είμαστε ένα πολύ θερμό κοινό και ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τις καλές παραστάσεις και είμαι σίγουρος ότι και σήμερα και αύριο θα γεμίσει το θέατρο Έκφραση. Να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι. Ιωάννα, δεν ξέρω αν αυτό σε αγχώνει το γεμάτο κοινό. Μακάρι, θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα γεμίσει σίγουρα. Τώρα να εκμεταλλευτώ λίγο το γεγονός ότι είστε εδώ και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τη θεατρική ομάδα Mammals που είστε υπεύθυνοι και για αυτή την παράσταση και γενικότερα. Για γνωρίστε μου λίγο την ομάδα. Αλέξανδρος Κοχ, Ιωάννα Τζίκα. Ο Αλέξανδρος είναι σκηνοθέτης, ηθοποιός. Εγώ είμαι ηθοποιός. Η Λία Κεσοπούλου που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας. Ο Διονύσης ο Φραντζής που είναι ο μουσικός μας. Και ο Χόρχε ο Θεμελής που είναι Είναι ο λογιστής μας, αλλά είναι έτσι ένας ιδιαίτερος λογιστής με την έννοια ότι ασχολείται με λογιστικά τα οποία έχουν να κάνουν και με τα καλλιτεχνικά, με την κοινωνική οικονομία. Έχει πέρα δηλαδή από αυτό που λέμε κλασική λογιστική και ενδιαφέροντα άλλα και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και σε μια καλλιτεχνική ομάδα, ας πούμε. Mm-hmm. Εμείς βλέπουμε παρεπτώσεις και φωτογραφίες για την παράσταση. Να μπαίνετε κι εσείς, φίλες και φίλοι, στο κλίμα αυτής. Πώς ξεκίνησε λοιπόν έτσι αυτή η ιδέα για τη θεατρική ομάδα? Ένα ζητούμενο, ένα θέμα είναι συχνά, όπως και σε πολλές δουλειές, έτσι και στο δικό μας χώρο, είναι ότι δεν μπορείς να επιλέξεις τι θα κάνεις. Μια ομάδα νομίζω ότι σου δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα, ότι μπορείς να βρεθείς με δικούς σου ανθρώπους, με ανθρώπους με τους οποίους συνεννοείσαι και να κάνεις και πράγματα που θέλεις εσύ να κάνεις, ας πούμε. Αυτό νομίζω ήταν ο κύριος λόγος, η ανάγκη μας να έχουμε ένα όχημα με το οποίο να μπορούμε να κάνουμε πράγματα και θεατρικά και άλλα πράγματα, μουσικά κτλ. Που ενδιαφέρουν προσωπικά μόνο εμάς. Mm-hmm. Γιατί όπως λέω πάντα, και εσείς νομίζω είστε πιο κατάλληλοι να το πείτε αυτό, γιατί είστε μέσα στο χώρο, το θέατρο είναι ομαδικό παιχνίδι και ομαδικό άθλημα. Έτσι οπότε είναι. Όταν δένουν οι συνεργάτες μεταξύ τους και υπάρχει μια κοινή γραμμή, έρχεται και επιτυχία μιας παράστασης. Ναι, και είναι και μια υπέροχη ευκαιρία να κάνουμε ταξίδια αυτό. Και να περνάμε ωραία.
Σωστά, σωστά. Και βέβαια στο σημείο αυτό να αναφέρουμε όλους τους συντελεστές για αυτή την παράσταση. Όπως είπαμε, το κείμενο είναι κανονικά αγγλικό, έτσι, τη Τάτι Χένεση. Η μετάφραση είναι από σένα, Ιωάννα, και συνοθεσία του Αλέξανδρου. Τα σκηνικά, τα κουστούμια και οι φωτισμοί είναι από την ομάδα. Το ηχητικό, το οποίο είναι του Τάσου Καραδέδου. Αν κάνω κάποιο λάθος, με διορθώνετε. Όχι, όχι, πολύ σωστά. Φωτογραφίες Χάρης Γερμανίδης. Ο σχεδιασμός της αφίσας είναι του Παναγιώτη Γεωργάκα. Και η οργάνωση παραγωγής και επικοινωνία είναι της Λίας Κεσοπούλου. Αυτά νομίζω τους είπαμε όλους. Ναι, ναι, όλους. Θυμίζω σήμερα και αύριο σε 9 και 4 στο θέατρο Έκφραση. Και τώρα θα ήθελα λίγο να μου πείτε και η Ιωάννα και η Αλέξανδρα, φυσικά ο καθένας από το δικό του κομμάτι στην παράσταση, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει από αυτό το έργο. Γιατί φαντάζομαι ότι το δουλεύετε αρκετό καιρό μέχρι να βγει, μέχρι να τελειοποιηθεί, αν και δεν ξέρω αν τελειοποιείται ποτέ μια παράσταση. Τι είναι αυτό που σας έχει αφήσει, ποια γεύση σας έχει αφήσει η ενασχόληση με αυτό το κείμενο και την παράσταση. Εγώ δεν ξέρω. Στην Αθήνα το παίζουμε κάθε Παρασκευή και λέω στον Αλέξανδρο ότι κάθε Παρασκευή είναι σαν να παίρνω, ξέρεις, ένα χάπι αγάπης. Είναι λίγο το φάρμακό μου. Είναι πολύ γλυκό το κείμενο. Τα πράγματα για τα οποία μιλά είναι πολύ απλά, αλλά ταυτόχρονα για μένα τα πιο σημαντικά πράγματα. Η αγάπη, η κατανόηση του άλλου και του εαυτού μας. Μέσα από μια πολύ ωραία ιστορία και ιδιαίτερη, βέβαια, που είναι ένα ταξίδι στο Βόρειο Πόλο. Εμένα πάντα μου αφήνει μια γλυκιά αίσθηση, ξέρεις, και μια... πώς θα το πω... μια... έτσι... όρεξη να συνεχίσω, να πω, okay, εντάξει, συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μας, άσχημα, πολύ συχνά, αλλά όσο κοιτάμε ένας τον άλλον στα μάτια, είμαστε εντάξει. Mm-hmm. Αυτό το λένε πάντως και οι θεατές πολύ συχνά, ότι αφήνει μια γλυκό πικρή αίσθηση, δηλαδή και τα δύο αυτά. Και εμένα κάτι παρόμοιο με την Ιωάννα, ουσιαστικά επειδή το έργο έχει και σαν θέμα, ξεκινάει με αφορμή μια απώλεια, που είναι προφανώς ένα αρνητικό γεγονός και συνήθως αυτό έτσι μπορεί να μας δώσει και την ιδέα ενός έργου το οποίο είναι γενικά στενάχωρο κτλ. Εμένα αυτό που μου έχει μείνει και με χαροποιεί πάρα πολύ κάθε φορά είναι ότι μέσα σε αυτό το έργο βλέπεις ακριβώς αυτό, πως από ένα αρνητικό γεγονός μπορεί με μια άλλη αντιμετώπιση, ίσως διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει, να ξεπηδήσουν στην πραγματικότητα πολύ θετικά πράγματα υπέρ της ζωής και όχι αρνητικά και πράγματα που μας κλείνουν και μας πάνε πίσω. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε και ανάγκη όλοι μας. Ανέφερα πριν ότι θα δείτε και σήμερα και αύριο σε 9 και 4 στις δύο παραστάσεις στο κοινό των Ιαννίνων πώς είναι, πώς αντιδρά. Αυτό βέβαια προϋποθέτει κάτι που το συζητάω πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, ότι τα κοινά σε κάθε πόλη είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε αυτό και αν το έχετε βιώσει. Παίζετε στην Αθήνα, όπως είπαμε, κάθε Παρασκευή στο θέατρο Επικολωνό. Πήγατε έτσι, ήδη έχετε ξεκινήσει την περιοδία σας. Δεν ξέρω αν βλέπετε μία έτσι διαφορά, ίσως στις αντιδράσεις του κοινού ή. Πρακτικά η μόνη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με το κοινό της Αθήνας είναι ότι το κοινό της Αθήνας απλά έχει την ευκαιρία να βλέπει πολύ περισσότερο θέατρο από το κοινό των Ιωαννίνων ή του Βόλου, ας πούμε, που έχουμε πάει. Ωστόσο, όσον αφορά στην ίδια την παράσταση, τις αντιδράσεις μέσα στην ίδια την παράσταση, δεν μπορώ να πω ότι έχω δει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Δηλαδή... εντάξει, γελάμε, ο κόσμος αντιδράει, ναι, γελάνε, κλαίνε. Αυτό είναι ίσως και κάτι που μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί υπέρ του κειμένου. Ναι. Που σημαίνει ότι το κείμενο δηλαδή είναι γραμμένο με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μια ευρεία απήχηση, ας πούμε, ανεξάρτητα. Γιατί σίγουρα υπάρχουν διαφορές από πόλη σε πόλη. Ίσως περισσότερο αυτό που λέει και ο Άννας, με τι διάθεση ή με τι παρελθόν, ας το πούμε έτσι, έρχεται το κοινό στο θέατρο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν το κείμενο είναι ένα κείμενο για όλο το κοινό και λειτουργεί σωστά, τότε λειτουργεί σε όλους τους θεατές με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα, σημαντικός παράγοντας. Είπαμε, το θέατρο είναι πολύ παραγωγικό. Το κείμενο, το πώς θα το στήσεις, το πώς θα ερμηνεύσει ο εκάστοτε ηθοποιός ή ηθοποιή, όλα παίζουν ρόλο. Λοιπόν, κλείνοντας έτσι σιγά-σιγά, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω και εσάς, είμαστε και ενώπιση παράσταση. Θυμίζω σήμερα και αύριο σε 9 και 4 στο θέατρο Έκφραση. Θα ήθελα να μου πείτε τα επόμενα σχέδια γενικώς. Να βγάλω και μία είδηση, καταλαβαίνετε. Πάντα έτσι, πάντα κάνω έτσι στο τέλος, αν μπορέσω να εκμεύσω κάτι. Είπαμε, εκτός από σήμερα και αύριο, συνεχίζονται παραστάσεις, έτσι, Κατερίνη, Πάτρα, ναι, και Θεσσαλονίκη, Καλαντόπα. Ναι, ναι. Κάτι Αθήνα άλλο. Μέχρι τέλη του Μάρτη, 29 σίγουρα. Μαρτίου, ναι.
Το λέω γιατί μας βλέπουν και μέσω live streaming, οπότε... Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχουμε, σας είπαμε, και άλλους προορισμούς τους οποίους βλέπουμε για να συνεχιστεί η παράσταση, και από εκεί και πέρα δεν σταματάμε και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία έβρεσης κειμένων. Γενικά είναι κάτι σημαντικό για μας να έχουμε ένα κείμενο που και να μας εκφράζει και θεατρικά αλλά και προσωπικά. Οπότε πάντα αυτή η διαδικασία δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πότε θα το βρεις. Είναι μια διαδικασία, δηλαδή έτσι. Θέλει και τύχη, θέλει απ' όλα. Οπότε αυτή τη στιγμή διαβάζουμε διάφορα κείμενα. Έχουμε βρει ήδη κάποια, δεν μπορούμε να πούμε βέβαια τι είναι. Δουλεύουμε στη μετάφραση από κάτι και ευελπιστούμε και του χρόνου να συνεχίσουμε και με το 100 λέξεις για το χιόνι για δεύτερη χρονιά και να προσθέσουμε και μια παραγωγή ακόμα. Και να ξανάρθουμε εδώ. Εννοείται, η εκπομπή είναι ανοιχτή. Πάντα το λέω συνεχώς. Mm. Και προς το παρόν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας είτε για σήμερα είτε για αύριο στις 9:30 στο θέατρο Έκφραση. 100 λέξεις για το χιόνι, να μάθουμε τελικά και τι γίνεται στο τέλος της ιστορίας και γενικά όλο αυτό το όμορφο ταξίδι. Γιατί εν τέλει το νόημα του θεάτρου είναι και αυτό. Να πας, για όσο είναι ώρα διαρκή η παράσταση, νομίζω είναι 70 λεπτά η συγκεκριμένη. Έτσι είναι. Να ταξιδέψεις, να ξεχαστείς, να ψυχαγωγηθείς και σίγουρα να σου αφήσει. Και κάτι, η μία παράσταση, τώρα αυτό θα είναι ένα συνέστημα, θα είναι, δεν ξέρω, μία τάκα, κάτι θα είναι. Αν νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία μιας παράστασης, να σου αφήσει να φύγει ο θεατής με μία όμορφη αίσθηση. Ναι, ναι αυτό ναι, ναι. Και ίσως να κάνει και μία ωραία συζήτηση μετά, να, δηλαδή κάτι να ξυπνήσει μέσα του και να θέλει να το κουβεντιάσει με τους φίλους του, με την παρέα σωστά. Του. Και γιατί όχι και με εσάς. Διαθέσιμη, ναι. Χαρά μας, είναι πολύ πρόσχαρα, εκεί θα είναι, θα έχετε την ευκαιρία να τους μιλήσετε σίγουρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμα φορά. Εμείς. Η εκπομπή είναι ανοιχτή, να ευχηθώ καλή συνέχεια και, και σήμερα και αύριο στις παραστάσεις και γενικότερα στο 100 λέξεις για το χιόνι και σε οτιδήποτε άλλο κάνετε. Και θα πω στο επανειδήν, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Οι δρόμοι μας θα μας οδηγήσουν έτσι κάπου να βρεθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ιωάννα Τζίκα, Αλέξανδρος Κοχ, θεατρική ομάδα Μάμαλ. Θυμίζω σήμερα και αύριο σε 9 και 4 στο θέατρο Έκφραση, 100 λέξεις για το χιόνι. Μια παράσταση με εξαιρετικό ενδιαφέρον.